Ούκαν λάβει παρά του μιέχοντος. Με αυτή τη φράση αντιμετωπίζουν οι επαγγελματοβιοτέχνες της Μαγνησίας τις επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό και φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεών τους. Από την πρωτοχρονιά τίθενται σε ισχύ οι νέες διατάξεις για τις ασφαλιστικές τους εισφορές και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ένα ποσοστό άνω του 60% του εισοδήματος των επαγγελματοβιοτεχνών να πρέπει να καταλήγει στο κράτος. Οι εισφορές είναι ενιαίες πλέον. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές και φορολογικές, υπάρχουν μόνο φορολογικές. Θα πρέπει ο κάθε επαγγελματίας να πληρώσει πάνω από 60% του εισοδήματος. Θα πρέπει να προκαταβάλει ποσά τα οποία δεν ξέρει αν θα τα πάρει πίσω, δεδομένου ότι αν κάποιος ξεκινήσει τη χρονιά δεν είναι και απολύτως βέβαιο ότι θα την τελειώσει, με την έννοια ότι τα εμπόδια που θα υπάρχουν θα είναι τεράστια. Άρα λοιπόν το 2017 μπαίνει για τους επαγγελματίες με ένα βάρος το οποίο είναι απίστευτα δύσκολο και με εμπόδια τα οποία πραγματικά θα είναι εξαιρετικά δύσκολα να προσπεραστούν. Νομίζω ότι αν όλες αυτές οι παράμετροι δεν αρθούν ή αν δεν μειωθούν όλα αυτά τα ποσοστά τα οποία είναι εξωπραγματικά για την ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι δυστυχώς οι μελέτες της ΓΕΣΕΒΕ περί χιλιάδων νέων λουκέτων θα έρθουν και νομίζω ότι και στην περιοχή μας θα έχουμε και άλλα φαινόμενα σαν αυτά των τελευταίων μηνών που είχαμε την αποχώρηση μεγάλων μονάδων, οι οποίες συμπαρασύρουν και μικρές, αλλά συνάμα συμπαρασύρουν στην ανεργία και αρκετούς εργαζόμενους. Στα χαρτιά θα μείνουν οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Ασφαλιστικού Φορέα των Ελεύθερων Επαγγελματιών αναφορικά στην ίσπραξη αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού, εκτιμά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιοβιοτεχνών Μαγνησίας. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα εισπραχθούν και τα ποσά που λέγονται μέχρι τέλος του έτους. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η ρευστότητα, δεν υπάρχει αυτή η ανάπτυξη, όσο και αν θέλουν να φτιασιδώνουν, ας μου επιτραπεί έκφραση, στοιχεία ή οτιδήποτε τέτοιο. Νομίζω ότι η ανάπτυξη τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας αργεί.